μεταφοράς. Υπάρχουν μερικές πολύ γενικές κατηγορίες, αντιγραφή, μίμηση, ενδιάμεσες και ούτω καθεξής. Αφενός να πω ότι οι όροι αντιγραφή και μίμηση σε κανέναν δεν αρέσουν και έχουν αρχίσει από το νεωτερικό πανεπιστήμιο ακόμη, δηλαδή το 19ο αιώνα, να υποσκάπτονται. Και κυρίως θεμελιώνεται μια αντίληψη που λέει ότι δεν θέλουμε, ακόμα και αν το πρότυπο είναι ισχυρό της βασικής χώρας επιρροής ή ολόκληρου του δυτικού κόσμου, δεν θέλουμε αυτό που μεταφέρεται να είναι αυτούσιο. Και άλλωστε, τόσο για το ιστορικό παρελθόν όσο και για τα σύγχρονα πράγματα, αυτό που κατανοεί κανείς είναι ότι αφού ούτε το νομοθετικό επίπεδο, ούτε το εκτελεστικό είναι επαρκή για να μεταφέρουν αυτούσιο ένα θεσμικό πλαίσιο, πάντοτε θα μιλάμε και για τα επιμέρους στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις δυνάμεις που παίρνουν μέρος, για τις σχέσεις ισχύως, για τις διαφορετικές πολιτικές αλλά και ευρύτερες κουλτούρες και ούτω καθεξής. Άρα ακόμα και όταν βλέπουμε μια πολύ ορατή μίμηση, ας πούμε, δηλαδή στη βάση του νομοθετικού πλαισίου, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να την εκλαμβάνουμε ως τα άκρα, ως μίμηση. Βλέπουμε τις ποικίλες διαφοροποιήσεις. Αυτό ως παρατήρηση και έχει να κάνει και με το πώς αυτό που είπε ο Παντελής για την Γερμανία μεταπολεμικά, με αυτό που επιχείρησε η Αμερική τελικά μεταπολεμικά, γιατί στον κόσμο των εθνικών ανταγωνισμών, προσπαθώντας οι διάφορες χώρες να επιβάλλουν την πολιτισμική τους επιρροή, το έκαναν άκομψα, άμεσα και απέτυχαν. Γι' αυτό και η Αμερική εν τέλει προσφεύγει στους διεθνείς οργανισμούς και ακολουθεί άλλο πρότυπο. Τώρα, το πολύ ειδικότερο ερώτημά μου μετά από αυτές τις παρατηρήσεις είναι το εξής. Αυτή η βιβλιογραφία που αναφέρεται στα μοντέλα μεταφοράς ως μίμηση, αναπαραγωγή και ούτω καθεξής, είναι βιβλιογραφία που αφορά στα πανεπιστήμια ή είναι βιβλιογραφία που αφορά γενικώς στα θεσμικά πλαίσια? Διότι αν είναι γενική βιβλιογραφία που αφορά στα θεσμικά πλαίσια, θα πρέπει να την προσαρμόσουμε στα πανεπιστημιακά ζητήματα που ενδεχομένως τα ξέρουμε καλύτερα. Αν αφορά στα πανεπιστημιακά ζητήματα, θα ήθελα σε άλλη διάλεξη να ακούσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή θέλω να ακούσω ποια χώρα μιμήθηκε και πώς. Θα θέλω να ακούσω ποια χώρα αντέγραψε και πώς. Διευκρινίζοντας απλώς πάλι από ιστορικό πρίσμα, ότι αυτή η συζήτηση και η διερεύνηση που γινότανε για τα διάφορα μοντέλα εθνικά και γενικά πρότυπα και πώς αλληλοεπηρεάστηκαν, μάλλον σταμάτησε βία από την εποχή της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής, είτε νοούμενης ως στενά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε γενικότερα, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον από τη δεκαετία του 70-80 και μετά. Δηλαδή η ιστορική έρευνα σταμάτησε να το ψάχνει γιατί όλα γίνανε κάπως μετά. Αυτά. Ναι, και δεν είναι τυχαίο ίσως ότι το εν λόγω μοντέλο το αναπτύσσουν συνάδελφοι που βρίσκονται στην Αγγλία. Έτσι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι κυρίως στην Αγγλία. Και με επίθετα που τελειώνουν σε «ιτς». Όχι, ιστό. Παλαιστούμε τα πολλά παραδείγματα. Στο ξεκίνημα ήταν ακριβώς το που ξεκινάει από την Αγγλία οι μεταφορές που ήταν με καταπληκτικούς προγράμματα πολιτικής στην Αγγλία ή σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης. Πρόσφατα, ακριβώς επειδή αρχίζουν και εξελίσσεται το μοντέλο από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τους ευρωπαϊκούς, μπήκαν και τα παραδείγματα. Εμφανίστηκαν παραδείγματα και άρθρα για την εκπαίδευση του πανεπιστήμιου, γιατί άρχισαν να ψάχνουν κυρίως την ανοιχτή μέρα του συνολισμού. Εγώ δεν έπεσα πάνω, δεν υπάρχει για τη διαδικασία της Πολωνίας. Εγώ προσπάθησα να περάσω στα εκεί. Μόνο, δηλαδή, μια σκέψη. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να τελειώσουμε, γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καβασακάλη για την παρουσίαση. Νομίζω ότι κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για όσους δεν ήταν εδώ από την αρχή,